Λοιπόν, πάμε σε μια πολύ ωραία συνέντευξη του πολύ αγαπημένου μας Αντώνη Πρέκα, ο οποίος μιλάει για όλους και για όλα. Κρίνει τους τηλεοπτικούς αστέρες, τους τηλεοπτικούς παρουσιαστές και παίρνει ξεκάθαρη θέση υπέρ του Μάρκου Σεφερλή σε όλο αυτό το οποίο ξεσπάσει. Κάνει σάτυρα, δεν κάνει σάτυρα. Κάνει πλάκα, δεν κάνει πλάκα. Έχει πολύ μεγάλη ουσία να ακούσουμε τη γνώμη του και θέλω να τα παρακολουθήσουμε όλοι μαζί στην Ξανθή Πιβουτσαλά η συνέντευξη. Κύριε Πρέκα, σας ευχαριστώ που για ακόμα μια φορά μας ανοίξατε το σπίτι σας. Για να ξέρετε ότι πριν απ' όλα, για σας ανοίγω την καρδιά μου και σας υποδέχομαι. Τρόμαξε, μπορείς να θες το φόβο. Άκουσα στο ραδιόφωνο ένα υπέροχο κομμάτι από τον κύριο Μητσιά. Ναι. Που έχετε εσείς επιμεληθεί τους στίχους. Με τίτλο «Όνειρα μικρά». Είναι σε μουσική του Λάμπρου του Καρελά και πάνω στη μουσική έβαλα το στίχο. Κυκλοφόρησε από έναν πολύ ταλαντούχο νέο τραγουδοποιό, τον Άγγελο τον Ανδρεάτο, ένα άλλο τραγούδι με τίτλο «Φύλαμε τώρα». Φύλαμε τώρα, φύλαμε, προτού περάσει η ώρα. Θα ήθελα το δικό σας σχόλιο για το mix and match της ενημέρωσης με την ψυχαγωγία. Την ενημέρωση την έχουν καταντήσει θέαμα, την υπόθεση Πισπυρίγκου, ας πούμε. Η συμβολή της δημοσιογραφικής έρευνας σε αυτή την υπόθεση είναι σημαντική. Δηλαδή, ενδεχομένως, εάν δεν υπήρχε η δημοσιογραφική έρευνα, θα υπήρχε μία συγκάλυψη, όχι κατά ανάγκη που να είχε να κάνει με κυκλώματα ή δεν ξέρω εγώ, αλλά ίσως με συντεχνιακή υστεροβουλία, είτε των αστυνομικών, είτε των ιατροδικαστών κτλ. Η πρωινή ζώνη της ψυχαγωγίας, ναι, από τη νέα τηλεοπτική σεζόν στον Αντένα θα διαχωριστεί. Ο Αντένα λοιπόν έχει μια παράδοση την οποία την κουβαλάει. Ψυχαγωγικού πρωινού, του πρωινάδικου που λέγαμε. Από το πρωινό καφέ μέχρι το πρωινό σκέτο χωρίς καφέ. Αυτά τα προγράμματα στηρίζονται επίσης σε ρουμπρίκες. Ο Γιώργος Λιάγκας σαν παρουσιαστής. Πολλές φορές λοιπόν με τον Γιώργο συμβαίνει αυτό που λέμε η συμφορά από το πολύ μυαλό. Ή από την υπερβάλλουσα φιλοδοξία της επαγγελματικής επιτυχίας και το κυνήγι των αριθμών που μέχρι ένα σημείο είναι και θεμητό. Και νομίζω λοιπόν ότι έτσι χάνει το μέτρο. Ιωάννα Μαλέσκου. Το θέμα με την τηλεόραση είναι το πρόσωπο να περνάει απέναντι. Αυτό που είναι να κάνει κανείς φαίνεται σχεδόν από την αρχή. Ο Νίκος Μουτσινάς. Πολλές φορές μία μανιέρα γίνεται κουραστική. Κανείς θα πρέπει, χωρίς να χάνει το χαρακτήρα του, να αναζητά πού κάνει λάθος και πού πρέπει να βελτιώνεται και να μην επαναπάβεται στις δάφνες. Ο Μάρκος Σεφερλής κάνει σάτυρα. Φαντάζομαι ότι είναι προφανές ότι κάνει σάτυρα. Να σας πω κάτι. Διότι προέκυψαν και πολλά θέματα. Ναι, ναι, ναι. Θα σας πω κάτι. Για να αντέχει τόσα χρόνια, να γεμίζει θέατρα, να τον βλέπει ο κόσμος, σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει κάτι που τέλος πάντων προσελκύει την αγάπη του κοινού. Είναι ένας χαρισματικός λαϊκός καλλιτέχνης. Και οι καρικατούρες χαρακτήρων από την εποχή του Αριστοφάνη μέχρι και τώρα είναι ένα πράγμα που γίνεται. Αν δείτε τις περισσότερες ελληνικές ταινίες, αν ακούσετε πολλά από τα λαϊκά τραγούδια που αρέσουν και συγκινούνται και οι ίδιοι οι άνθρωποι λένε ο παλιός καλός κινηματογράφος, βρίθουν από πράγματα που αν γινόντουσαν σήμερα θα λέγαμε «Α, είναι ρατσιστικά, είναι αυτό». Όταν λέει δηλαδή ο Χατζηχρίστος η ομιλία του 16ου στην υπηρέτρια και πού είσαι, όποτε θέλεις κανένα ψαχουλεματάκι, έλα να μου το πεις, τι είναι αυτό. Ή όσοι τραγουδάνε αυτό το γνωστό τραγούδι «Μπέμπα, πριν να κλείσεις τα 16, ήσουν σ' όλα σου εντάξει», τι είναι, παιδεραστές.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Πρέκα. Τον αγαπώ και τον εκτιμώ για πάρα πολλούς λόγους. Δύο από αυτούς είναι η ευγένεια που χαρακτηρίζει τις απόψεις του, αλλά και η σημερινή οπτική στα πράγματα. Η σημερινή οπτική. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος που αισθάνεσαι ότι εξυγχρονίζεται με την εποχή και δεν μένει έτσι πίσω σε προκαταλήψεις, σε παλιά στερεότυπα. Προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα της εποχής. Και πόσο δίκιο έχει γι' αυτό που λέει. Ένα flashback να κάνουμε σε παλιότερα τραγούδια, τα οποία έχουν γίνει τεράστιες επιτυχίες και τα τραγουδάμε, τα σιγοτραγουδάμε ακόμα. Ήταν κάποια ρατσιστικά, υπήρχε έτσι ένας φαλοκρατισμός, υπήρχε. Σεξισμό, μισογυνισμό, να πούμε. Στο σήμερα, τώρα που έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχουν γίνει κάποια άλλα γεγονότα. Διαφωνώ πάρα πολύ, γιατί προφανώς ακόμα μπορεί να τραγουδήσουμε ο Μαύρος, ο Σκύλος, ο Αράπης, ο Ταμ Ταμ Ταμ. Αλλά όταν γράφτηκε το 52, ήταν έτσι η κοινωνία και αυτό θεωρούσαν σωστό. Αν γραφόταν τώρα, θα ήταν ρατσιστικό. Το ότι το τραγουδάμε ακόμα. Αυτό λέω. Το ότι το τραγουδάμε ακόμα. Το ότι βλέπουμε ακόμα π.χ. τα χαστούκια στον ελληνικό κινηματογράφο. Ότι βλέπουμε ακόμα την υποτίμηση της γυναίκας στον ελληνικό κινηματογράφο ή στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Δεν σημαίνει ότι τώρα με καινούργια έργα και καινούργιες πράξεις δικαιολογείται επειδή υπάρχει το όσα παίρνει ο άνεμος ή το Ηλίας του 16ου. Τα βλέπεις με διαφορετική ματιά. Τα σημερινά έργα που θα μιλήσουν για την κακοποίηση της γυναίκας, ας πούμε, έχουν μια διαφορετική αφετηρία. Δηλαδή, ένα έργο που θα φτιαχτεί σήμερα και θα μιλήσει για τις κακοποιημένες γυναίκες, θα στηβάλει τη γυναίκα σε άλλο πρίσμα. Να τη δεις μέσα από ένα άλλο πρίσμα. Άλλο λέω. Λέω ότι προκύπτει από έργα του παρελθόντος, προκύπτουν ρατσιστικές, σεξιστικές, και όχι μόνο πολύ σκληρές συμπεριφορές. Γιατί η μουσική, Λάμπρο μου, δεν προκύπτουν σκληρές, ρατσιστικές, εφαλοκρατικές συμπεριφορές. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Αλλά άρα το λέω. Δεν ανοίξει το παρελθόν όλο αυτό που συμβαίνει. Ναι, έπιασες τώρα ένα κομμάτι πολύ συγκεκριμένο. Το λέω όμως ότι δεν είναι δικαιολογία να πούμε ότι κάτι είναι σάτιρα επειδή το βλέπουμε και σε παλιά έργα. Δεν είναι δικαιολογία. Είναι νέα έργα και όταν παράγεται από νέα έργα είναι διαφορετικό. Δεν είναι δικαιολογία. Αλλιώς θα έπρεπε να σταματήσουμε να τα βγάλουμε όλα. Διαφορετικά είναι τα μυαλά που εισπράττουν, βλέπουν. Βγήκαν από την τηλεόραση. Σύριαλ που παίζουν άνθρωποι οι οποίοι κατηγορούνται για πράγματα. Άλλο αυτό. Γιατί αυτή δεν είναι άλλο, είναι το ίδιο αν το σκεφτείς. Τους βρίσκονται είναι το στη ίδιο. Δικαιοσύνη. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι τα φερόμενα θύματα που κατηγορούν αυτούς τους ανθρώπους για βιασμούς, για σεξουαλικές κακοποιήσεις. Και δεν περνάει τόσο ωραία στο μάτι σου ή στο μυαλό του τηλεθεατή να βλέπει αυτούς τους ανθρώπους να τους επαναφέρει στη μνήμη του. Αυτό είναι ένα άλλο. Ενώ είναι ωραίο να βλέπεις πράξεις που σήμερα χαρακτηρίζονται απαράδεκτες και καταδικαστές να το βλέπεις στις ταινίες. Όχι, Λάμπρο, απλά τι γίνεται τώρα. Εδώ πέρα όμως, επειδή πρέπει να παίρνουμε. Πρέπει να παίρνουμε όλες τις παραμέτρους στο μυαλό μας και να σκεφτόμαστε τα πάντα. Πρέπει να σκεφτόμαστε και από ποιον έρχονται αυτά τα πράγματα. Και προσπαθεί να πει ο κ. Πρέκας, και συμφωνώ με αυτό, ότι ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης, ο Μάρκος Εφερλής, προφανέστατα και δεν θέλει να προσβάλλει κανέναν και απλά έχει πάρει καρικατούρες χαρακτήρων. Χωρίς να σημαίνει από την άλλη ότι είναι και το σωστό αυτό, αλλά η αφετηρία και το πώς το κάνει κάποιος έχει το ρόλο του. Η προσέγγιση του. Και η πρόθεση. Αυτή. Μα και δηλαδή, την ίδια του τη μητέρα που υποδίεται, γιατί τη μητέρα του υποδίεται, έτσι. Σε μορφή καρικατούρα την έχει κάνει και την υποδίεται. Δεν αναφέρθηκε καθόλου στον Μάρκο Σεφερλή. Μα για τον Μάρκο, με αφορμή τον Μάρκο Σεφερλή δεν κάνουμε την κουβέντα. Ναι, όχι, εγώ λέω ότι η δικαιολόγηση, το ότι ο Μάρκος θα κάνει αυτά, γιατί τα βλέπουμε κι αλλού και ακούμε τα λαϊκά και τα ρεμπέτικα, δεν έχει να κάνει. Για μένα είναι ο συσχετισμός άλλο.